1821-2021. 200 χρόνια η Ελλάδα μας ελεύθερη. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το συναξάρι της εποχής μας. Μορφές του Χοζεβά. Το αρχιμανδρίτου του Κωνσταντίνου, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Χοζεβά. Από την πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Χοζεβά, Φεβρουάριος 2021. Επεισόδιο 12. Ο γέροντας ήταν εκ Θεού πρικισμένος να διακρίνει την αγιότητα. Πολλούς χαριτωμένους ανθρώπους συνείδησε, τους οποίους αναγνώρισε ως αγίους, ενώ ακόμη εκείνοι βρίσκονταν εν ζωή. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι είχε συνδεθεί πνευματικός και διατηρούσε αλληλογραφία με τον Άγιο Άνθιμο της Χίου, τον Όσιο Φιλόθεο της Πάρου, τον Όσιο Γέροντα Αμβρόσιο Λάζαρη, τον γέροντα Σάβα Λάπα της Καλύμνου, τον γέροντα Σάβα τον Σταυροβουνιώτη. Ισχυροί πνευματικοί δεσμοί τον συνέδεαν δε με τον μετέπειτα Άγιο Πατέρα Φιλούμενο Αγιοταφίτη, του οποίου ο σκληρός μαρτυρικός θάνατος είχε συγκλονίσει τον γέροντα. Ο Φιλούμενος είναι Άγιος με κεφαλαία γράμματα. Πέρασε το μαρτύριο των πρώτων χριστιανών, έλεγε χαρακτηριστικός, και συνέχιζε: «Και εμείς έχουμε Αγίους που θα τους αποκαλύψει στο μέλλον ο Κύριος», αναφερόμενος ασφαλώς στον ασκητή πατέρα Ιωάννη, τον Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη, ο οποίος είχε κοιμηθεί το 1960. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1978, κοιμήθηκε κι άλλος ασκητής, ο πατήρ Γαβριήλ. Είχε πλέον απομείνει μόνο ο γέροντας, ο πατήρ Ιωαννίκιος και έτεροι δύο πατέρες. Όμως ο γέροντας, φύση αισιόδοξος, έλεγε σ' όσους τον ρωτούσαν: «Πόσοι πατέρες είστε στη Μονή?» «Μέτρα τα εξόρασα που κρέμονται στον τοίχο έξω από την εκκλησία». 15 μέτρησα γέροντα, τόσοι είστε?» «Τόσα ράτσα, δεν μέτρησες?» Περί το έτος 1970, ο γέροντας, ενώ ευρισκόταν στην Αθήνα για υποθέσεις της Μονής, νοσηλεύτηκε εκτάκτος στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, δίχως να γνωρίζουμε την αιτία εισαγωγής. Εκεί συνέβη, όπως ο ίδιος διηγήθηκε σε κάποιον συλλειτουργό του ιερέα, το εξής θαυμαστό. Είδε να εισέρχονται στον θάλαμό του δύο ιατροί, στα πρόσωπα των οποίων ανεγνώρισε τους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό. Αυτοστιγμή σε θεραπεύθη. Την 28 Ιουλίου 1980 απεκαλύφθησαν τα θαυμαστά του Θεού κατά την ανακομιδή του τιμίου σκηνώματος του ασκητού πατρός Ιωάννου. Αυθαρσία πλήρης, ευωδία άφατος. Ο γέροντας διηγούνταν με ιερά συγκίνηση στους προσκυνητές την Αγία του Βιωτή και εν κατακλείδη έλεγε: «Ζει Κύριος ο Θεός. Ελάτε να δείτε τα μεγαλεία του Θεού. Ελάτε να προσκυνήσετε έναν νέο Άγιο». Thank you.
τους Αγίους και τιμούσε ιδιαιτέρως τους προαπελθόντες χοζεβίτες πατέρες, κοινοβιάτες και ασκητές, οι οποίοι είχαν αγιάσει στον τόπο με τους πνευματικούς αγώνες τους. Επισκεπτόταν όλα τα πέριξ πύλαια και συνέλεγε τίμια λείψανα και προσωπικά τους αντικείμενα ακόμη, όπως κυροπήγια ή κούπες πύληνες για νερό. Τα έφερνε με προσοχή στο μοναστήρι όπου ανήκαν ουσιαστικώς. Ενδιαφέρον είχε επιδείξει ο γέροντας και για τα αγιασμένα λείψανα των πατέρων δύο μονών, του Αγίου Ευθυμίου, πλησίον του Χοζεβά, και της μονής Χορσί Αλ-Κούρσι, στο Βόρειο Ισραήλ. Γνώριζε ότι διενεργούνταν αρχαιολογικές έρευνες στα εν λόγω μοναστήρια και δεν ήθελε να βρεθούν τα τίμια λείψανα σε αποθήκες της υπηρεσίας. Κατόπιν επισήμου αιτήσεως, την οποία κατέθεσε στην αρχαιολογική υπηρεσία του Ισραήλ, επέτυχε να παραχωρηθούν με κάθε επισημότητα τα ευρεθέντα μαρτυρικά λείψανα στη Μονή Χοζεβά το Μάιο του 1976. Ο γέροντας, πλην του πνευματικού συνδέσμου με εξέχουσες μορφές του ανδρικού μοναχισμού, είχε τελέσει και κουρές γυναικών. Οι ευλαβείς αυτές ψυχές είχαν επισκεφθεί του Χοζεβά ως λαϊκές, εξομολογήθηκαν και κατόπιν επέστρεψαν στον κόσμο, λαμβάνοντας οδηγίες πνευματικής άσκησης για να προετοιμαστούν για το μέγα σχήμα στον ορισμένο χρόνο. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η γερόντισσα Άννα από τα Κύρια Δράμας. Η κατά κόσμον Αναστασία Ιωβάνογλου, γεννηθήσα το 1903 στην Πάνορμο της Μικράς Ασίας, είδε τη Θεοτόκο, η οποία την προέτρεψε να μεταβεί στα Ιεροσόλυμα. Μεταξύ των άλλων προσκυνημάτων επεσκέφθη και τη Μονή Χοζεβά, όπου γνώρισε τον γέροντα. Εκείνος αντελήφθη την κλίση της και κατόπιν καθαράς εξομολογήσεως, προσευχής και νηστείας, την έκυρε μοναχή μικρόσχημο με το όνομα Άννα. Επέστρεψε στον κόσμο, αλλά έκανε υπακοή στον γέροντα, ο οποίος της είχε δώσει οδηγίες και συγκεκριμένο κανόνα προετοιμασίας για να λάβει εν καιρό ευθέτω το μέγα σχήμα. Εξακολούθησε να επισκέπτεται την Αγία Γη και τον γέροντά της. Κατά την πέμπτη επίσκεψή της το έτος 1972, ο γερόν Αμφιλόχιος την έκυρε μεγαλόσχημο μοναχή. Η διωτή της υπήρξε θαυμαστή και εκοιμήθη το έτος 1998 σε ηλικία 95 ετών. Επιπροσθέτως υπήρχε η μοναχή Ελισάβετ, η οποία η τοκουρά του γέροντος και την οποία είχε γνωρίσει η αδελφή Άννα όταν μετέβη στο Χοζεβά. Δυστυχώς δεν αισθάνθη δυνατόν προσώρας να συλλέξουμε πληροφορίες για το πρόσωπο της εν λόγω αδελφής. Τέρα περίπτωση ήταν η μοναχή Μαγδαληνή εκ Ρουμανίας. Κατά σάρκα αδελφή του πατρός Ιωαννικίου, υποτακτικού του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου. Γεννηθήσα το 1911, ακολούθησε τον αδελφό της στα Ιεροσόλυμα, εκαταβιώσασα για λίγο στο ρωσικό μοναστήρι στην Ορεινή, Ειν Κάρεμ. Κάρεμ στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει αμπέλη. Η Ορεινή ήταν γεμάτη αμπελώνες. Το 1948 ακολούθησε τους δύο πατέρες στη Ρουμανική Σκήτη του Ιορδάνου και αργότερα στη Μονή Χοζεβά. Έζησε ως γνήσια ασκήτρια σε ένα σπήλαιο
πλησίων της Μονής. Μετά την κοίμηση του Αγίου Ιωάννου, μετήκησε στην Ιεριχώ, όπου έζησε με μια συμμονάστρια, ενώ τα τελευταία έτη της ζωής της τα πέρασε στη Μονή των Αρχαγγέλων στα Ιεροσόλυμα, κοιμηθήσα το 1999. Πνευματικός της πατήρ υπήρξε ο πατήρ Αμφιλόχιος ως το τέλος της επιγείου ζωής του. Επίσης, ο γέροντας είχε κήρυ την 20 Νοεμβρίου 1980 στην οικία της στην Ηλιούπολη μοναχή την πρεσβυτέρα Μαρία Μπογατσά μετά την κοίμηση του ιερέως της πατρός Αντωνίου Μπογατσά, ιδρυτού και πρώτου εφημερίου του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ηλιουπόλεως. Η πρεσβυτέρα Μαρία, γεννηθήσα το 1906, κατά την κουρά της έλαβε το όνομα Φιλοθέη Μοναχή. Εκοιμήθη εν κυρίω το 1998. Εξ όλων των ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο γέρον Αμφιλόχιος με συνείδηση γνησίας πνευματικής πατρότητος κατά το της Αγίας Γραφής και άλλα πρόβατα έχω αού καχστήν εκ της αυλής ταύτης με τα ιδιαίτερας προσοχής επέλεγε τα πνευματικά του τέκνα τα οποία είχαν κλείσει προς τον μοναχισμό και κατόπιν γενικής εξομολογήσεως και ικανού χρόνου προετοιμασίας προχωρούσε τις κουρές τους. Καρδιά του ηγουμένου νεανική, ακαταπώνητη, χαρούμενη. Μα το πρόσωπό του, σκαμμένο από την ηλικία και την ασκητική ζωή στην έρημο. Δαπάνησε όλο του τον βίο στο να οικοδομήσει πρωτίστως ψυχές και δευτερευόντως κτίρια. Δαπάνησε όλα του τα πατρικά αισθήματα για να γλυκάνει και ξεκουράσει πονεμένες ανθρώπινες υπάρξεις υπό το πετραχύλι του, μα και όλο το σωματικό του σθένος στη διακονία του πλησίον. Ωστόσο, η υγεία του είχε πια κλονιστεί. Έπασχε από μια ασθένεια ύπουλη και επικίνδυνη, τον ζαχαροδιαβήτη. Επικολούθησε νεφρική ανεπάρκεια. Επιτακτική ανάγκη η νοσηλεία στο νοσοκομείο. Το έτος 1986 εισήχθη στο γαλλικό Σεν Ζωζέφ των Ιεροσολύμων. Από εκεί πέρασαν όλοι οι αγιοταφείτες πατέρες και αδελφοί να του ευχηθούν και να πάρουν την ευχή του. Προφανώς καταλάβαιναν ότι πλησιάζει το επίγειο τέλος. Μα όχι. Άντεξε λίγους μήνες ακόμη. Νέα επιδείνωση όμως και εισαγωγή στο νοσοκομείο της Ραμάλα αυτή τη φορά.
ώσπου τη 17η Οκτωβρίου 1986 η ψυχή του πέταξε πλέον προς τον δημιουργό της με την ελπίδα και την προσδοκία την οποία συχνά διατύπωνε ο ίδιος ή να ελεηθώ από τον Κύριον. Εξόδιος ακολουθία ετελέστη την αυτή ημέρα στη μονή του Χοζεβά, τη μονή του, στην οποία ασκήθηκε και την οποία αγάπησε. Προέστη ο πανιερώτατος Μητροπολίτης Ναζαρέτ κύριος Ισίδωρος και ο ιερώτατος Αρχιεπίσκοπος Σεβαστίας κύριος Κορνήλιος, η πλειονότης των αγιατοφυτών και πλήθος πνευματικών του τέκνων, τα οποία καθοδηγούσε με τις συμβουλές και προστάτευε με τις προσευχές του. Και ένα εμφανέστατο θαυμαστό σημείο επί της επτής ορού, το οποίο άπαντες παρετήρησαν. Κατά τη διάρκεια της νεκροσύμου ακολουθίας, το μέτωπο του γέροντος έφερε σταγόνες υδρότος. Εις εκ των παρευρισκομένων μάλιστα ψιθύρισε. «Αχ, γέροντα, όλη τη ζωή σου έτρεχες, αδιάκοπα πάσχιζες για το μοναστήρι και για μας. Πάντα ιδρωμένος ήσουν από την κούραση και τη ζέστη. Το ίδιο και τώρα, την ιστάτη στιγμή». Πράγματι, ο μακαριστός ηγούμενος ήταν μετά τους Χοζεβίτες Αγίους το κατά το ανθρώπινον στήριγμα της μονής. Ο Θεός τον σκληραγώγησε από μικρά ηλικία για να αντέξει στην έρημο. Του έδωσε το θάρρος να εγκαταλείψει τον κόσμο από τα 13 του έτη για να εφαρμόσει αποταγή. Τον έστειλε στο περιβόλι της Παναγίας για να τον μεταφυτεύσει στο σπίτι της, τη Μονή Χοζεβά. Τον εκπαίδευσε στα γράμματα για να νουθετεί τους εμπεριστάτους. Τον διόρισε φύλακα του Παναγίου Τάφου για να γνωρίζει και υπερασπίζεται τα δικαιώματα της Μονής. Του έστειλε Αγίους στη συνοδεία του γιατί θα τους προστάτευε και θα πίστευε πρώτος στην αγιότητά τους. Τον ζήτησαν οι Χοζεβίτες Άγιοι, γιατί ήταν άξιος Λεβίτης. Τον ζήτησαν οι μοναχοί και οι ερημίτες, γιατί ήταν φυλακόλουθος. Τον ζητούσαν οι προσκυνητές, γιατί είχε το χάρισμα της παρηγορίας. Τον ζητούν ακόμη και σήμερα, όσοι ευλαβικώς θέτουν τα γόνατα επί της γης ενώπιον του τάφου του, διαβάζοντας με συγκίνηση την επιγραφή «Ηγάπησα, Κύριε, ευπρέπεια νίκου σου». Μια επιγραφή η οποία περικλείει και περιγράφει ολόκληρο τη ζωή του. Γεννήθηκε στην Αγιωτόκο νήσο της Κύπρου, στο χωριό Άγιος Αμβρόσιος της επαρχίας Κυρηνίας το έτος 1922.
γόνος ιερατικής οικογενείας του Γεωργίου και της Καλλιόπης. Ήταν το δεύτερο παιδί του ιεροδιακόνου τότε Γεωργίου, με πρωτότοκο τον Χριστόδουλο και τρίτη τη Χριστίνα, η οποία επίσης ακολούθησε τον μοναχικό βίο, εγκαταβιώσασα στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή του Αγίου Γεωργίου Αλαμάνου. Ο αδελφός του Χριστόδουλος, 3 χρόνια μεγαλύτερος, είχε λάβει κατά το Άγιο Βάπτισμα το όνομα του παππού τους Χριστοδούλου, ο οποίος υπήρξε κοινοτάρχης και μάλιστα τηρούσε ληξιαρχικό αρχείο, το οποίο μαζί με σπάνιες βυζαντινές εικόνες διέσωσε κατά την τουρκική εισβολή του 1974 ο γιος του, πατήρ Γεώργιος. Κατά το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος έλαβε το όνομα Παύλος. Το παιδί μεγάλωνε και ο δάσκαλός του θαύμαζε τις αξιόλογες επιδόσεις του στα μαθήματα. Παράλληλα, διδασκόταν και βυζαντινή μουσική από τον ιερέα πατέρα του. Η ευλάβεια, η οποία τον διακατήχε, ήταν έκδηλη. Σε ηλικία 17 ετών, εγκατέλειψε τα εγκόσμια και υπετάγει στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου το έτος 1939. Η μεγάλη του αγάπη για την ελληνική γλώσσα και οι γυμνασιακές του γνώσεις έκαναν τον ηγούμενο να του αναθέσει το διακόνημα του γραφέως. Παράλληλα, μαθήτευσε στην τέχνη της αγιογραφίας. Στο Σταυροβούνιο έμεινε περί τα 12 έτη, όπου και έλαβε τη μοναχική κουρά. Το φθινόπωρο του 1948, σε ηλικία 26 ετών, μεταβαίνει στην Αγία Γη και στην Ιερά Μονή Χοζεβά. Επιλέγει να ασκητέψει κατόπιν ευλογίας του ηγουμένου πατρός Αμφιλοχίου στη σκήτη της Αγίας Άνης. Εκεί έζησε αυστηρό ασκητικό βίο με αυταπάρνηση και ησυχία. Κύριό του συνέγραφε ασματικές ακολουθίες και οδές προς την υπεραγία Θεοτόκο. Μετέφρασε με αξιοθαύμαστο ακρίβεια εκ του αρχαίου πρωτοτύπου τον βίο των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου των Χοζεβητών. Επεμελήθη της ακολουθίας των Αγίων Εφραίμ και Ισαάκ των Σύρων. Εξάλλου, αγιογράφησε την Τράπεζα της Μονής. Μετέβη μάλιστα στα Ιεροσόλυμα, όπου αγιογράφησε τις εικόνες του τέμπλου της Μονής Αγίου Βασιλείου Παλαιάς Πόλεως. Από τα λίγα χρήματα τα οποία ως ευλογία δεχόταν εκ της αγιογραφήσεως των εικόνων, κρατούσε ένα μικρό μέρος και τα υπόλοιπα διέθετε για τις ανάγκες ανακαινήσεως της του Χοζεβά Μονής. Ευτυχής πνευματική συγκυρία το γεγονός ότι στο διπλανό σπήλαιο ασκήτευε ο πατήρ Ιωάννης Ιακώβ, ο μετέπειτα Άγιος Ιωάννης, ο νέος Χοζεβίτης. Τον Άγιο είχε στήριγμα στον μοναχικό του αγώνα ο πατήρ Παύλος. Ενίοτε ο ιερομόναχος Ιωάννης λειτουργούσε στη σκήτη Αγίας Άνης και ο πατήρ Παύλος διατελούσε ψάλτης. Ο Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος του 1967 τον βρήκε στον Χοζεβά. Επιδοθείς σε υψηλότερους πνευματικούς αγώνες, αλλά με κλονισμένη ήδη υγεία, αποφάσισε να μεταβεί στη Βηθλεέμ εξαιτίας των αντικσοοτήτων του πολέμου. Ενίοτε επισκεπτόταν και διέμενε στην Ιερά Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου.
Τελικώς ανεχώρησε για το Άγιον Όρος, όπου έζησε σε ένα ασκητήριο εντός των ορίων της Μονής Εσφυγμένου. Επέστρεψε εν συνεχεία στην Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή του 1974 με σκοπό να ενισχύσει τους πληγέντες Κυπρίους αδελφούς. Τον επίγειο βίο του ετελείωσε ο πατήρ Παύλος στην Ελλάδα, ασκητικός αγωνιζόμενος στα Αθήκια Κορινθίας, σε μοναστήρι του Παλαιού Ημερολογίου. Κοιμήθηκε τον Αύγουστο του 1994, παραμονή της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου με το Παλαιό Ημερολόγιο. Συναξάρι της εποχής μας.